Η ένοπλη ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο Κορινθίας. Δύο άγνωστοι, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες και κρατούσαν το κυνηγητικό όπλο και άλλους πιστόλι, εισήλθαν στο κατάστημα την ώρα της καταμέτρησης των εισπράξεων και απειλώντας τον ταμεία, απέσπασαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν τρεις υπάλληλοι. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του σε συνεργασία με την ασφάλεια Κορίνθου. Πριν βραδινές ώρες, όντως. Έγινε ληστεία στο Lidl, στο κατάστημα του Lidl Κιάτου, όπου οι δράστες απεκόμισαν ένα σοβαρό χρηματικό ποσό. Αυτοί είχαν εισέλθει από ενωρίς εντός του καταστήματος, είχαν κρυφτεί ως πελάτες και εκ των υστέρων έχουν καλύψει τα πρόσωπά τους με κουκούλες και έκαναν τη ληστεία την οποία γνωρίζετε κι εσείς. Οπλοφορούσανε? Ναι, οπλοφορούσανε. Τι όπλα είχαν και δίπλα? Είχαν και περίστροφα και μία καραμπίνα. Με τους υπαλλήλους πυροβολήσαν πουθενά? Δεν πυροβολήσαν, όχι. Τους υπαλλήλους τους δέσαν, τους αγκητοποίησαν κάτι? Κάποια υπάλληλο χτυπήσανε, η οποία και μάλιστα ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της, διότι πρώτη μέρα είχε προσληφθεί εκεί ως υπάλληλος στο Λίτλ. Πώς εξηγείτε και πώς το επιτρέπουνε 2.000 τετραγωνικά το σούπερ μάρκετ αυτό και δεν έχει μέτρα προφύλαξης, ούτε κάμερα ασφαλείας δεν έχει? Ο διοικητής του τοπικού αστυνομικού τμήματος είχε κάνει πολύ σωστή δουλειά, ήδη είχε καλέσει τους διευθυντάς και του είχε πιστήσει την προσοχή, ούτως ώστε να λάβει μέτρα προστασίας και να βάλει και κάμερες. Πλην όμως δεν εισακούστηκε.